καταναλωτικά δάνεια και κάρτες ονομαστικής αξίας 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και συνολικής αξίας σχεδόν 2,8 δις ευρώ μαζί με τους τόκους μεταβίβαση η τράπεζα Eurobank στη Σουηδική Ιντρουμ. Το τίμημα πώλησης διαμορφώθηκε στο 3% δηλαδή στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για πώληση σημαντικού αριθμού δανείων σε ξένο φαντ. Η τράπεζα μάλιστα πούλησε τα δάνεια σε εξευτελιστική τιμή που ανταποκρίνεται μόλις 3% της πραγματικής τους αξίας. Άρα μιλάμε για μια εξευτελιστική τιμή ε, και εδώ ερχόμαστε εμείς και διερωτώμεθα γιατί δεν έγινε πρόταση προηγουμένω στους δανειολήπτες αν γινόταν κάτι τέτοιο θα το γνωρίζαμε, θα το ξέραμε, θα ήταν μαζικές προτάσεις. Ε, δεν ακούσαμε κατι τέτοιο, δεν ακούσαμε προτάσεις για αγορά του Δανίου ή της πιστωτικής κάρτας έστω στο 5 10 της αξίας. Mm -hmm. ε, άρα λοιπόν εδώ πέρα οι οποίες ε, δεσμεύσεις είχαν γίνει ε, οι οποίες δηλώσεις είχαν γίνει ότι ενδεχομένως ε, ε, σε κάθε περίπτωση ε, πρώτα θα γινόταν ε, αίτηση, πρόταση στον δανειολήπτη, πήγαν στράφη. Mm -hmm. Δεν ακούσαμε να γίνεται μία πρόταση στον δανειολήπτη, έλα να αγοράσεις το δάνειό σου, την κάρτα σου, σε αυτό το ποσό. Ε, ναι, βλέπουμε κάποιες δεσμεύσεις να μην τηρούνται. Ε, πρόκειται για δάνεια τα οποία είχαν καθυστέρηση αρκετά χρόνια. Ε, οι όποιε προτάσεις γίνανε μεμονωμένα σε κάποιους ε, ε, δανειολήπτες, ε, ε, σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στα ποσά στα οποία πουλήθηκαν τα συγκεκριμένα δάνεια. Ε, δηλαδή, οι προτάσεις ήταν για περίοδο χάριτος ενδεχομένως για κούρεμα ε, των τόκων, των προσαυξήσεων. Ε, πάντως, δεν είχαμε τόσο μεγάλη μείωση και κεφαλαίου. Ε, επίσης, θέλουμε να ξέρουμε από εδώ και πέρα ε, τι θα γίνει με τα funds, δηλαδή ε, τι πρόταση θα κάνουν αυτά πλέον στον δανειολήπτη. Παρόμοια τακτική αναμένεται να ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον και άλλε τράπεζε. Τι τράπεζε πιθανώ να αποθαρρύνει από το να προτείνουν να αγοράσουν οι ίδιοι οι οφειλέτε στο δάνειο η γραφειοκρατία που περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία.